Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή Flash Sport είναι εδώ μαζί σας στο NSTV μετά από απουσία δύο εβδομάδων. Δύο ή τριών. Δύο. Δύο. Μία ήταν λόγω της, της Ευρωλίγκας και μία που ήταν λόγω της απεργίας. Ναι. Και, άρα τρεις. Επιστρέφουμε μετά από τρεις εβδομάδες. Εντάξει, οκ. Κατευθείαν, εσύ να μάθεις. Χάθηκαν δύο εκπομπές. Χάθηκαν δύο εκπομπές, αλλά πέρασαν τρεις εβδομάδες από την προηγούμενη. Οκ. Okay. Εσύ το ξέρεις. Μαθηματικά είναι. Καλησπέρα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε 26 Νοεμβρίου του Αγίου Στυλιανού. Να δώσουμε χαιρετισμούς και τα χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν. Στέλιο και Στέλλα. Και Στελίνες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και... Ξέρεις σημαίνει όμως Στέλλα στα αστέρια. Αστέρι, οπότε. Το ξέρω από την μάνα μου, γι' αυτό στο σε όλα τα, ναι. Α, γιορτάζει η μητέρα. Να χαίρεσαι τη μάμη. Τα καλύτερα. Ξεσυγενέψαμε, φίλε. Ναι. Όπως λέμε και στο χωριό, ξεσυγενέψαμε. Δηλαδή, χαθήκαμε τρεις εβδομάδες τώρα. Έχουν γίνει υποχρεώσεις, λίγο υγειώσεις, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Δεν θέλει και πολύ. Λίγο, πώς το λέει η Εκκλησία, τα λόγια του παπά που έλεγε στο ιδέα και μην αφοβείτε τον άντρα. Λίγο κοντού, τα ανάσα του, λίγο. Κοντού Κωνσταντίνου. Λοιπόν, σημασία έχει ότι σήμερα έχουμε να πούμε πάρα πολλά καθώς σας λείψαμε. Έχουμε να πούμε μπάσκετ, ποδόσφαιρο και πολλά από τον αθλητισμό γενικότερα. Γιατί τελείωσαν οι υποχρεώσεις εθνικής μας ομάδας. Μάθαμε τον αντίπαλό της στα play-off του Nations League, η οποία θα είναι η Σκωτία. Πρώτο μάτς είναι Αθήνα, 20 Μαρτίου 23, στο Ibrox, στη Γλασκόβη. Στο Ibrox θα παίξουν ή στο γήπεδο της Celtic. Χάμπτεν. Το Celtic Park, πώς το έχουν... Το Χάμπτεν. Ναι. Εντάξει, εγώ ήτανε μου κάποτε, ήτανε κάποτε Χάμπτεν, τώρα είναι... Έχουν αλλάξει περίπου 300 ονομασίες. Ναι, ναι. Βιάστηκα να πω για Ibrox. Σημασία έχει, τέλος πάντων, θα είναι στη Γλασκόβη. Στις 23 του μήνα, οπότε θα... Να... Και σκέψου πως κάνουν τρίπλα και να πάνε στο γήπεδο της Χάρτ στο Εντιμβούργο και λοιπά. Καλά, δύο λεπτά πιθανό. Μόλις αυτούς... Ή στην Αμπερντίν που τα πάει φανταστικά φέτος και πάει να πάρει το πρωτάθλημα μετά από 40 χρόνια. Σημασία έχει ότι θα πούμε πάρα πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα να πάμε στην αγαπημένη στήλη της εκπομπής. Το σαν σήμερα, 26 Νοεμβρίου, έχουν γίνει... Αρκετά γεγονότα, αλλά εμείς θα επιλέξουμε τα καλύτερα. Να πω ότι ένα τεχνικό θέμα ήταν αυτό που μας καθυστέρησε την έναρξη. Οπότε θα το πάμε σήμερα μέχρι τις 8 και αναλόγως και τη θεματολογία. 8 για... πώς το λέω, αυτού και βγαίνω. 8 για μισή. Πάμε λοιπόν να δούμε ότι στις 26 του 1971 ο Ροντ Λάβερ γίνεται ο πρώτος Αμερικανός, ο πρώτος εκατομμυριούχος ταινίστας. Φανταστείτε το 1971 ο πρώτος εκατομμυριούχος ταινίστας και τώρα πλέον έχουν γίνει άλλα πράγματα στο τένις. Ο Ροντ Λέιβερ είναι ένας θρύλος του, ναι, και το... του τότε. Και στο Αμερικανικό Open, το US Open, το κεντρικό κόρτ έχει το όνομά του. Είδατε τι παλικάρι έχω απέναντί μου. Κινητή κυκλοπαίδεια. Πάμε στο 1972. Η μεγαλύτερη εντός έδρας ήττα τη ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό ήταν με 1-5. Φτάσαμε και στο προθεσινό το ωραίο που θα το πούμε και συνέχεια. Ναι, βέβαια ήταν άλλο στην τότε Νέα Φιλαδέλφια και άλλο στο Γιώργος Καραϊσκάκης. 1982, 10 νεκροί και 525 τραυματίες σε γήπεδο στο Αλγέρι όταν πέφτει η στέγη του γηπέδου. Και θα πάμε στο 1999. Ο Πύρος Δήμας κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στο Αρασέ με 182,5 κιλά, κάνοντας παγκόσμιο ρεκόρ. Το αργυρό στο σύνολο με 387,5 κιλά και το χάλκινο στο ζετέ με 207,5 κιλά στην κατηγορία των 85 κιλών. Και ο Χρυσοσπύρου κατακτά το αργυρό στο ζετέ με 207,5 κιλά στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Άρσβαρο που διεξάγεται στο ΣΕΦ. Ήμουν... Νεαρός δημοσιογράφος τότε, στην πρώτη μου δουλειά και στο μέσο που εργαζόμουν τότε, ήμουν στο ΣΕΦ για να καλύψω τότε το παγκόσμιο της Άρσης Βαρών και τις προηγούμενες μέρες, αν θυμάστε τότε εκείνη την εποχή, η Άρση Βαρών ήταν σαν να μιλάς για το... Στα φόρτε της ήταν. Στα φόρτε της ήταν σαν να μιλάς τώρα για το μπάσκετ, για το ποδόσφαιρο. Ήταν
ήταν τρελό το ενδιαφέρον του κόσμου και λόγω των επιτυχιών της τότε Dream Team. Ναι, γιατί είχε γίνει από το 1992 με τα χρυσά μετάλλια. Ναι, ναι, μετά στην Ατλάντα που έγινε η μεγάλη έκρηξη με τα μετάλλια του, εκτός από το, το χρυσό του πυροδήμα, ήταν ο Τζελίλης, ήταν ο, ήταν ο Βαλέρος Λεωνίδης στην επική μονομαχία με τον Νάιμ Σουλεϊμάνογλου. Ήταν, ο Κόκας ήταν. Ναι, ο Μήτρου με τις μεγάλες με επιτυχίες, ο Κάχη Καχιασβίλη σίγουρα που τότε είχε αλλάξει και την υπηκότητα. Λεωνίδα Σαμπάνης. Ναι, είχαμε μεγάλες επιτυχίες. Και ήταν μάλιστα και σε προολυμπιακή χρονιά, γιατί το 2000 είχαμε την, την Ολυμπιάδα στη, στο Πεκίνο, νομίζω ήταν. Όχι, η Ολυμπιάδα ήταν στο Σίδνεϊ. Στο Σίδνεϊ, ναι. Και, και θυμάμαι, Χρήστο, σε εκείνο το παγκόσμιο της Άσης Βαρών και τις προηγούμενες μέρες ήταν το, το ενδιαφέρον με την αποστολή, με την αποστολή της, της ελληνικής ομάδας να έχει καταλύσει στο, στο ξενοδοχείο Χανδρής, τότε Συγκρού, και στο, στο μέσο που εργαζόμουν τότε, στο κανάλι, ήταν, με έχουν στείλει με την κάμερα για να, για να πάρουμε ό,τι μπορούμε. Για να, σου λέω τότε, η Άρση Βαρών ήταν που... Ξέρω, λες Champions League ναι, στο ποδόσφαιρο. Που, που αναπνεύσανε, που πήγανε, τι κάνανε οι προπονητές, οι αθλητές, όλα ήταν τρομακτικό το ενδιαφέρον. Και πάμε με την κάμερα που λέει στο, στο Χανδρής, 10 η ώρα το πρωί, 9.30-10 η ώρα το πρωί, και, και στείλει τώρα ο συνάδελφος, ο καμεραμάν, στείλει το τρυπόδι, βάζει την κάμερα και περιμένουμε τώρα μπροστά στη ρεσεψιόν. Και, και κατεβαίνει ο Χρήστος Ιακώβου, κατεβαίνει τώρα από τον πρώτο όροφο, κατεβαίνει από τις κάλες ο Χρήστος Ιακώβου και βλέπει τις κάμερες και βλέπει την κάμερα και παθαίνει, και παθαίνει αμόκ. Του ήρθε του ανθρώπου καλά να είναι, του ήρθε παιδί μου, ήταν στα όρια για να εκραχεί. Ναι, γιατί δεν ήθελε πολύ. Και ήταν στα όρια για να εκραχεί και, και τα βάζει όχι με εμάς, τα βάζει με τη ρεσεψιόν και που μας επέτρεψε να μπούμε μέσα και να στήσουμε. Και ποιος σας είπε ότι και απαγορεύεται και ποιος τους άφησε να μπουν μέσα και το ένα και το άλλο. Έγινε ο χαμός ο ίδιος. Αλλά και πώς πήγε σαν διοργάνωση. Εντάξει, πήγε με μετάλλια, πήγε με, με, σου λέω, με το τρομακτικό ενδιαφέρον του και για λεζάντα, με πολιτικούς, με αθλητές. Ήτανε το σεφ, ήτανε κατάμεστο τρεις ώρες πριν αρχίσουν τα αγωνίσματα, πριν αρχίσουν οι αγώνες. Και ειδικά τη μέρα που ήτανε να αγωνιστεί ο Πύρος ο Δήμας, δεν υπήρχε όχι, όχι κάθισμα. Και μιλάμε και 25 χρόνια πίσω. Ναι, 1999. 26 Νοεμβρίου του 1999 και δεν υπήρχε όχι, όχι απλά κάθισμα, δεν υπήρχε ούτε στο, στον εξώστη πάνω, στον περιστερόνα που λέμε, να, να βρεθεί μια θέση γέννη για το, ειδικά για τη μέρα του που αγωνιζόταν ο Πύρος Δήμας. Αυτά, ανάμνησης. Καλές εποχές. Ανάμνησης. Και θα κλείσουμε το 2010, κυκλοφορεί το τελευταίο φύλλο της καθημερινής έκδοσης της εφημερίδας στο Βήμα. 8.000 αναγνώσεις αγοράσουν το τελευταίο φύλλο, ενώ πλέον των 80.000 επισκέπτονται το αντίστοιχο ηλεκτρονικό που θα συνεχίσει να εκδίδεται, όπως άλλωστε και το έντυπο κυριακάτικο φύλλο. Και μετά από αυτή την μικρή αναφορά στο τι συνέβη σαν σήμερα, πάμε να δούμε το φιλμ της προτελευταίας αγωνιστικής της 12ης του πρωταθλήματος συστήχημα Super League, εκεί όπου είχαμε σημαντικά αποτελέσματα τα οποία άλλαξαν και την εικόνα το, του πρωταθλήματος. Και πλέον έχουμε και αλλαγή στη... Όχι αλλαγή, έχουμε μοναχική κορυφή πλέον. Ακριβώς. Την Παρασκευή είχαμε την νίκη του Πανσεραϊκού στη... στο γήπεδο του Λεωφόρου με 2-1 επί της Άθενης Καλυθέα. Σάββατο, Λαμία Όφη 1-1 και Άρης Βόλος 0-1 με πολλά παράπονα από τους γηπεδούχους προς τον αρχιδιαιτητή τον κύριο Στεφάν Λανουά. Πάλι ότι υπάρχει μια μεροληψία κατά του Άρη. Ότι από τη στιγμή που ο Άρης ανέβηκε στην κορυφή, επιστρατεύτηκαν τέλος πάντων κάποια μέσα ώστε να τον ρίξουν. Λίθη και δεμένα, να το πούμε απλά. Ώστε να τον ρίξουν από εκεί, ναι, και ήρθε δεύτερη διαδοχή ήταν για τον Άρη. Είχε προηγηθεί αυτή στο Αγρίνιο απέναντι στο Βαλκανικό με 2-1. Άκρος επεισοδιακή. Με... πολλά κυρώθετα γκολ, πολλές φωνές διαμαρτυρίας εκατέρωθε. Ναι, 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 ήταν ένα πολύ επεισοδιακό παιχνίδι. Τότε το είχε πάρει ο Παναγιώτικος με γκολ του Μπελεβόνη στο, στο 100, δηλαδή στο 10 λεπτό καθυστέρησε. Την Κυριακή είχαμε Πανετολικός Παναθηναϊκός 1-2, Αστέρας Άκτορ ΠΑΟΚ 1-2, Ολυμπιακός ΑΕΚ 4-1 και εχθές νίκη του Ατρομήτου με 2-1 στο παιχνίδι που έκλεισε την αυλία στο Περιστέρι απέναντι στο Λεβαδιακό. Στα Κυριακάτικα που ήταν
τα μεγάλα παιχνίδια, το μεγάλο ενδιαφέρον, με εμφαντική νίκη του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Μια ΑΕΚ η οποία δεν κατέβηκε ποτέ. Ναι, η οποία ήταν σαν να έδωσε τα 3 από τα 4 γκολ, σαν να πήρε την μπάλα και να είπε στον Ολυμπιακό πάρτι και βάλει τα δίχτυά μας, ας πούμε. Δηλαδή, ναι, ειδικά οι φάσεις του πρώτου και τρίτου γκολ με το Ρότα. Είναι το πέναλτι που έχει προέλθει από σοβαρό λάθος της άμυνας ΑΕΚ για το πρώτο γκολ του Ολυμπιακού. Είναι το 3-1 που κάνει πάσα ουσιαστικά ο Ηλίασον, ήταν νομίζω. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Μην κάνω λάθος, ναι, που δίνουν την πάσα στον Ελκαμπή Βάλτο και στο τέταρτο γκολ που σε μια φαινομενικά εύκολη φάση ο Ρότα υπέστη μπούλινγκ από τον Ροντινέη. Έχασε την μπάλα, έπεσε, σοριάστηκε μόνος στο έδαφος. Ο Ροντινέη έκλειψε την μπάλα και έδωσε έτοιμο γκολ στον Ζένσον Μαρτίνς για το 4-1. Παναθηναϊκός, ο οποίος πέτυχε μια μεγάλη νίκη στο Αγρίνιο με 1-2 χάρη στον γκολ του Αράου στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Είχε νωρίτερα ισοφαρίσει ο Μπουζούκης στο 52ο λεπτό. Και αρχηγός του Παναθηναϊκού για ένα διάστημα. Μάλιστα τα άκουσε από κάποιους για τον τρόπο που πανηγύρισε. Από τα παιδιά της Ακαδημίας τότε που είχε χρησιμοποιήσει ο Γιώργος Δόνης περίπου εξανάγκης όταν είχε βγει η πρίζα από τον Παναθηναϊκό. Ακριβώς, Χατζηγιοβάνης, Μπουζούκης. Όλα και τα νέα παιδιά που είχαν πάρει, ακόμα και ο γιος του τότε προπονητή του Παναθηναϊκού, ο Χρήστος Δόνης, είχαν πάρει χρόνο συμμετοχής εξ ανάγκης. Σε μια χρονιά θυμάσαι που ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει με το μείον 6 για την αφαίρεση βαθμών. Κανένας δεν ξεχνάει αυτή την ιδέα. Ναι, ήταν μια άσχημη περίοδο για τον Παναθηναϊκό και ο Μπουζούκης σκόραρε, το πανηγύρισε. Άλλοι είπαν ότι δεν έπρεπε, άλλοι ο ίδιος ο σκόρερ έδωσε τη δική του εξήγηση ότι λόγω της παρουσίας της οικογένειάς του στο γήπεδο ήθελε να πανηγυρίσει ένα σημαντικό γκολ. Έτυχε να είναι απέναντι στον Παναθηναϊκό, αν και έχει πανηγυρίσει με τον ίδιο τρόπο όλα τα θετικά του γκολ. Ναι, και εγώ ξέρεις κάτι, είμαι της άποψης, Χρήστο, εντάξει, μπορεί να φάνηκε λίγο, όχι αιρετικό, λίγο έτσι προκλητικό, εγώ είμαι υπέρ της άποψης ότι πήγε σε καινούργια ομάδα. Πήγε σε άλλη ομάδα, έβαλε γκολ, πανηγύρισε το. Ακριβώς. Από σεβασμό στην καινούργια σου ομάδα. Ναι, γιατί ξέρεις ότι αυτό μεταφέρει μια γκρίνια στην τωρινή ομάδα. Στην τωρινή σου ομάδα, ότι φίλε, είσαι ακόμα. Εγώ ρε βλαράκι σου Ολυμπιακό, γιατί δεν πανηγυρίζει τώρα. Ναι. Τι είναι, έχει συναισθήματα ακόμα για τα προηγούμενα. Εγώ είμαι τη άποψη, πανηγύρισε το. Okay, καλά, ή έστω ναι, να φανεί, έστω να φανεί η χαρά σου ότι σκόραρε, να πέτυχα ένα πολύ σημαντικό γκολ. Φαίνεται η χαρά μου. Καλά, γενικότερα ο παίχτης, όχι ο Μπουζούκης, γενικότερα όταν βλέπεις ότι σε μια σειρά αγώνων βγαίνουν διάφορα συναισθήματα και ο άλλος, για παράδειγμα, εγώ θυμάμαι τον Μακέντα πριν από χρόνια σε ένα μάτς με τον Όφη, Παναθηναϊκός σώζει ουσιαστικά το μάτς το 2-2 στις καθυστερήσεις και ο άλλος έβγαλε τη φανέλα, λες, πανηγυρίζει ευρωπαϊκό. Ναι. Και λες, κάτσε ρε φίλε, εντάξει, χαλάρα σου, γκόλ έβαλες, δεν έβαλες με τον Νόφι, δεν το έβαλες στην Ίντερ. Ναι, το θέμα είναι ότι, αν μου πεις, τι προτιμάς από τα δύο, Μπουζούκης να σκοράρει αντίον του Παναθηναϊκού ή Σπόραρ να βάζει τον γκόλ στο 95 με το Λεβαδιακό και να νομίζεις ότι έχει γυρίσει από μνημόσυνο. Εγώ θα πω Μπουζούκη. Ναι, και εγώ θα πω Μπουζούκης. Γιατί θυμάσαι τώρα, σε αντιδιαστολή το λέω τώρα, ότι ο Σπόραρ έβαλε γκόλ νίκης το τελευταίο λεπτό με το Λεβαδιακό και είδα σαν να γύρισε από το μνημόσυνο του προπάπου του, ας πούμε. Ήταν πέσχον. Απόψεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τη βαθμολογία η οποία έχει διαμορφωθεί με τον Ολυμπιακό πρώτο, παρακαλώ, 24 βαθμούς. Mm-hmm. Και επίσης, δεν είπαμε και ο ΠΑΟΚ έκανε ανατροπή. Ακριβώς, με γκολ του Μπάμπα Ράχμαν. Mm-hmm. Ο οποίος... ΠΑΟΚ είναι στους 23 βαθμούς, ναι, από σας εγνωρίζεις. Τι κοινό έχουν φέτος Παναθηναϊκός με ΠΑΟΚ? Έτσι, θα σου κάνω μια δύσκολη ερώτηση. Τι κοινό έχουν? Πρώτον, ότι έχουν γυρίσει πολλά παιχνίδια με ανατροπή. Και δεύτερον, δεν παίρνουν γκολ που να κάνουν αίτηση από τους center forwards. Ναι, ο ΠΑΟΚ με τον Μπράντον Τόμας Αγγλουή. Που ήταν καιρό τραυματίας. Ο Τσάλοφ χάνει και χωρίς τερματοφύλακα θα αστοχήσει. Ο Τισουντάλη που είναι πιο έμπειρος έχει βγάλει κάποια γκολ, αλλά και πάλι και αυτός έχει χάσει αρκετές ευκαιρίες.
και τα γκολ και στον ΠΑΟΚ και στον Παναθηναϊκό έρχονται μεσοεπιθετικά. Έρχονται από τους μέσους, από τους, όπως τον ΠΑΟΚ τώρα, από τους, βέβαια, από τον πλάγιο. Βέβαια, αυτό το φαινόμενο για τον ΠΑΟΚ είναι φέτος. Ο ΠΑΟΚ το έχει και πέρσι. Έβγαζε πάρα πολλά γκολ από τους εξτρέμ. Από... Όχι, ενώ να έχει θέμα καθαρά με τον πρώτο επιθετικό. Ναι. Έπαιρνε πολλά γκολ από όλη την ομάδα, λιγότερα από τους επιθετικούς, αλλά ναι, συμμετείχε όλη δηλαδή, η ομάδα. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει τρία γκολ νομίζω από τους σεντεφόρ του και ο Παναθηναϊκός έχει ένα. Δηλαδή είναι ακόμα χειρότερη η κατάσταση ο Παναθηναϊκός. Που βγαίνουν όλοι από Τζούριτσιτς, από Τετέ. Από Πελίστρι. Από Πελίστρι στην Ευρώπη, από τον Αράο τώρα έγινε σκόρερ και αυτός. Ο Μπακασέτας που έβαλε ένα γκολ στην Ευρώπη και ένα στο πρωτάθλημα με τη Λαμία. Εντάξει, είναι ένα πρόβλημα για τις δύο ομάδες. Εδώ, σαν τη διαστολή, βλέπουμε τον Ολυμπιακό που έχει τον El Gabi να σκοράρει και η μπάλα βρίσκει στο κορδόνι του και μπαίνει στα δίχτυα. Και ίσως αυτή είναι και μια διαφορά, είναι κάτι που μπορεί να κάνει στο τέλος τη διαφορά υπέρ του Ολυμπιακού. Και την κάνει και στην Ευρώπη. Προφανώς και ο El Gabi σκοράρει κρίσιμα γκολιά εκεί. Ίσως είναι ένα χαρακτηριστικό που πάω και Παναθηναϊκός πρέπει να το δω. Ενδεχόμενα και στη μεταγραφική του Ιανουαρίου που θα έρθει να γίνει κάποια προσθήκη, γιατί μετράει. Δεν μπορεί, και δεν μπορούν πάντα οι μέσοι σου και οι ακραίοι σου να βγάζουν τα κάστανα από τη φωτιά. Πόσα γκολά βάλει, δηλαδή πόσα βάλει ο Τζούριτσιτς στον Παναθηναϊκό. Δεν ήταν ποτέ ο παίχτης των πολλών γκολ σε μια σεζόν. Όχι. Θα συνεχίσει να σκοράρει με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει όμως να πάρουν σειρά και οι υπόλοιποι. Ή ο Τετέ. Πέρσι με την Γαλατασαράι δεν είχε ούτε ένα γκολ. Φέτος έχει βάλει 6-7 μαζί με όλες τις διοργανώσεις. Θα συνεχίσει ο Τέτε να προσφέρει. Γιατί αν θερέψουν και αυτοί. Αυτό λέω. Ότι χρειάζεται ο Παναθηναϊκός, κάθε ομάδα χρειάζεται το center forward της να είναι ο στόχος. Πάντως θα τα πούμε στην πορεία το τι έχει ακουστεί και για τις μεταγραφές των μεγάλων. Mm-hmm. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε. Ναι. Βαθμολογία. Παναθηναϊκός ανέβηκε στην τρίτη θέση με 22 βαθμούς. Άφησε ένα βαθμό πίσω του ΑΕΚ και Άρη. Πανετολικός είναι στους 18, 17 για Ατρόμητο, 16 για Αστέρα μαζί με Όφη. Στους 13 ο Παναθηναϊκός με το Βόλο, 9 ο Λεβαδιακός, 8 η Λαμία και 7 τελευταία η Άθενης Καλυθέα. Τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου είναι το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Σάββατο στις 5 ώρα Βόλος Λαμία. 7.30 Λεβαδιακός Πανετολικός και στις 8.30 ΑΕΚ Άρης. Το πρώτο από τα δύο ραντεβού, γιατί θα παίξουν και στο κύπελο λίγες μέρες αργότερα. Βόλος που δεν έχει νίκη στην έδρα του και έχει 4 διπλά φέτος. Ακριβώς να τα λέμε και αυτά, γιατί είναι. Είναι ταξιδιάρης. Είναι τα περίεργα. Είναι ταξιδιάρης ο Βόλος. Μια και τέπες. Ναι, ΑΕΚ Άρης μετά παίζουν στη ρεβάνς. Στο κλειάδι της Βικελίδης. Στη νίκη ή τότε 1-0 της ΑΕΚ. Ήταν του Άρη 1-0 στην Οπαπαρίνα. Πολύ σημαντικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες, γιατί η ΑΕΚ τώρα έχει πέσει σε τρελή εσωστρέφεια μετά τη συντριβή από τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι. Πληθαίνουν οι φωνές και για τον Αλμέιδα, ο οποίος δέχτηκε τρομερή κριτική για τις επιλογές του στην 11η. Κάποιοι μάλιστα το χαρακτήρισαν σαν να ήταν ο Ντιέγκο Αλόνσο στη θέση του. Ναι, δηλαδή ότι δεν μπορεί να έχει κάνει αυτές τις επιλογές στην 11η. Ναι. Τελικά αυτό η προπονητής, ρε παιδί μου. Θα μου πεις τώρα, ο ένας προπονητής βλέπει καθημερινά την ομάδα και πώς είναι η κατάσταση των παιχτών κλπ. Αλλά δεν μπορεί τώρα, για παράδειγμα, στην ΑΕΚ, δεν μπορεί ο Αλμέιδα να έχει εντός εισαγωγικών θάψει δύο μήνες τον Πινέδα, ο οποίος πρόπερση ανακηρύχθηκε ο MVP του πρωταθλήματος. Στην κατάκτηση του τίτλου είχε βγει ο Πινέδα ο MVP του πρωταθλήματος. Ήταν ψηφίστηκε ο καλύτερος παίκτης της χώρας. Και να έχει να παίξει δύο μήνες βασικός ο Πινέδα στην ΑΕΚ. Απλά θεωρώ ότι οι κινήσεις που έγιναν ήταν λιγάκι αλλοπρόσαλες. Δεν θα μπορούσαν να γίνουν τόσες πολλές. Θυμήθηκε ξαφνικά τον Μάνταλο βασικό. Παρουσίασε μια ομάδα με πολύ μεγάλο μέσο όρο ηλικίας που οι νεότεροι παίχτες του Ολυμπιακού τους έσκασαν στο pressing. Βάλε μια ανατελεία. Μεγάλη πίεση στην ΑΕΚ, στον Αλμέιδα και. Βάλε μια ανατελεία να πούμε και το υπόλοιπο πρόγραμμα και να κάνουμε τοποθέτηση εκεί πέρα. Κυριακή 3.30 Παρασεραϊκός Αστέρας Άκτορ, στις 5 Όφη Ολυμπιακός, 7 ΠΑΟ Κάθερης Καλυθέα και στις 8.30
θα ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος με την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο. Και θα έχουμε και πρωταθλητή χειμώνα προφανώς με την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου με θεωρητικά και οι πέντε. Ναι. Θεωρητικά και οι πέντε. Μπάλλον όχι η ΑΕΚ τώρα, μιας και έχει τηθεί από τον Ολυμπιακό με 4-1. Η ΑΕΚ το παρατηρήσει. Δεν μπορεί να είναι. Τώρα που ανέφερες, έχουν βγει κάποια δημοσιεύματα τα οποία θέλουν το Λιούμπισιτς και το Μίτογλου να είναι υπατμόν. Υπατμόν. Εγώ για τον. Από πηγή στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, από συνάδελφο που ασχολείται με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, έμαθα ότι ο ίδιος ο Λιούμπισιτς έχει ζητήσει να φύγει. Όχι, είναι υπατμόν. Έχει ζητήσει ο ίδιος να φύγει, εφόσον δεν χρησιμοποιείται. Και μου αρέσει είναι... που για τον συγκεκριμένο παίκτη είχαν κάνει. Ναι, πέρσι στην απόκτησή του από την Δύναμο Ζάγκρεπ είχαν γραφτεί τόνοι, ας πούμε. Ακριβώς. Και είχε πάει Γενάρη. Είχε πάει... κάνει τη διαφορά. Είχε πάει Γενάρη, είχε πάει Γενάρη στην ΑΕΚ. Ο Λιούμπισιτς είχε διακριθεί στα μάτς της ΑΕΚ με την Δύναμο Ζάγκρεπ για το Champions League, για τα προκληματικά του Champions League. Και όντως μια προσθήκη ήταν τότε, ήταν μια πάρα πολύ καλή προσθήκη. Και ο παίκτης είναι και στο group, μην ξεχνάμε ότι είναι και στο group της Εθνικής Κροατίας. Δηλαδή δεν είναι κάποιος παίκτης ότι είδε φως και μπήκε. Είναι ένας παίκτης που στην Κροατία, στην Εθνική Κροατία, μια εθνική με επιτυχίες και στο Mundial και στο Nations League, είναι μια ομάδα που διακρίνεται σταθερά. Είναι μόνιμος στους διακριθέντες. Είναι στο group, δεν σου λέω ότι παίζει, αλλά είναι σε ένα group. Είναι, αλλά όταν παίζει, αυτό θέλω να σου πω. Έχει πάει σε αποστολές, έχει πάει σε αποστολές της Εθνικής Κροατίας, που για να πας στην Εθνική Κροατία στην αποστολή της, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είναι challenge, ναι, survivor ή οτιδήποτε. Επειδή περνάς μέσα από και επειδή στην εφημερίδα στο Match Money, εγώ είμαι φορτισμένος, οπότε έχει εθνικές, εγώ είμαι φορτισμένος με το ρεπορτάζ της Εθνικής Κροατίας, ξέρω πάρα πολύ καλά ποια είναι η διαδικασία. Δηλαδή γράφω την Κροατία στην εφημερίδα 18 χρόνια. Ξέρω πάρα πολύ καλά ποια είναι η διαδικασία για να μπεις στην Εθνική Κροατίας. Είναι και οι επιλογές του Ντάλιτς είναι κλειστό κλαμπ. Δηλαδή για να βγει κάποιος πρέπει ή να έχει κίτρινες κάρτες ή να χτυπήσει. Για να... Ναι, γιατί ο Ντάλιτς είναι προπονητής ο οποίος δεν κάνει αυτό που κάνουν οι άλλοι ομοσταυλοί του, ότι ποιον θεωρώ τώρα ότι είναι καλύτερο σε φόρμα και λοιπά. Ναι, θα... Ο παίκτης από τη Ριέκα για παράδειγμα. Ναι, ναι, ναι. Όχι, δεν είναι. Πολύ, πολύ δύσκολα θα μπαίνουν νέοι παίκτες αν δεν προκύψει κάποιο πρόβλημα. Αυτό θέλω να πω. Και ο Λιούμπισιτς είναι μέσα στις κλήσεις του και προφανώς ο παίκτης θέλει να φύγει γιατί δεν χρησιμοποιείται. Μα το καλύτερο για ένα παίχτη είναι να φεύγει τότε που νομίζω ο ίδιος ότι δεν μπορεί πλέον να σταθεί στο παταπούλι. Ναι, δεν χρησιμοποιείται. Και ξέρεις καλά επίσης ότι στην Κροατία οι εμφανίσεις της Εθνικής Κροατίας στα μεγάλα τουρνουά, είτε είναι το Mundial είτε είναι το Nations League, τώρα που η Κροατία έχει προκριθεί στα προημιτελικά της διοργάνωσης, είναι και, πώς το λέμε, είναι και εισιτήριο για μια μεταγραφή σε ένα πολύ καλύτερο πρωτάθλημα. Γιατί οι Κροάτες είναι αυτό. Είναι πάντα αυτό ψάχνουν. Ότι μέσω της εθνικής θα με δουν για να παίξω και να πάω στην Αγγλία, να πάω στη Γερμανία, να πάω στην Ιταλία, στην Ισπανία, να πάω στα μεγάλα πρωταθλήματα. Και προφανώς το παιδί δεν είναι να φύγει. Τώρα, μιας που λέγαμε για την ΑΕΚ, λοιπόν, υπήρχε πολύ δυσαρέσκεια από τον κόσμο. Καθώς βρέθηκαν μετά τη λήξη του αγώνα στα Σπάτα, όπου εξέφρασαν τα παραπονά τους και τις διαμαρτυρίες τους. Mm-hmm. Ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος είχε πάει στο φαλερικό γήπεδο και αυτός κατάλαβε το τι ακριβώς συνέβη και κάλεσε, ας πούμε, σε μια απολογία όσοι μετήχαν σε αυτό το παιχνίδι. Γιατί δεν θέλει να βλέπει τέτοια εικόνα ειδικά από τον Μάριο. Ας το πούμε πιο, ζήτησε εξηγήσεις αυτό που λέει. Ζήτησε εξηγήσεις, ναι. Να πούμε ότι η προπονητής πλέον του Βόλου εδώ και λίγες ημέρες είναι ο Κώστας Μπράτσος, σε άλλη μια θητεία που έχει κάνει και σαν τεχνικός πρώτος και σαν βοηθός, υπηρεσιακός και μπλα μπλα μπλα. Είναι παιδί του συλλόγου. Ακριβώς, είναι ο πιστός στρατιώτης. Ο Άκης Μάτζιος από την άλλη ζήτησε συγγνώμη για την ήττα μπροστά σε 22.000 κόσμου στο Κλάδης Βικελίδης από την ομάδα του Βόλου. Μέσα σε όλα τα άλλα έχουμε και την ανάδειξη, ας το πούμε έτσι, του Μπεντανγκόρ
από τους συμπαίκτες του ως τον καλύτερο παίκτη των τελευταίων αγωνιστικών, ο οποίος έχει συμβάλει πάρα πολύ με τα τέρματα που πετυχαίνει. Σκοράρει κρίσιμα γκολ, σκοράρει μπάζερ, σκοράρει πέναλτι όταν η μπάλα καίει. Είναι... Και μην ξεχνάμε ένας Πανσεραϊκός ο οποίος είναι μέσα και στο κύπελο. Θα μπορούσε να σταθεί λες ο Πεταγκός σε μια ομάδα. Το νομίζω το είχαμε συζητήσει πάλι. Το είχαμε πει. Ναι, ότι έστω σαν η β' λύση, ας πούμε. Το... Εύκολα. Ναι. Πολύ εύκολα. Ναι. Βέβαια, εντάξει, η ηλικία του είναι ίσως. Δεν είναι στην πρώτη νιώτη, είναι στα 31. Είναι σε μια όμως όρημη ηλικία. Ναι, θα μπορούσε έστω σαν εναλλακτική λύση, σαν αλλαγή να στεκόταν πολύ καλά σε μια από τις μεγάλες ομάδες. Στον Ολυμπιακό προετοιμάζονται πλέον για το μάτς με τη Στεάουα, το οποίο θα γίνει την 5η στις 10 η ώρα. Πέμπτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ο Ολυμπιακός ήδη, στους 7 βαθμούς. Και... Ήδη τώρα στο μυαλό τους βρίσκεται πέρα της οποιαδήποτε πρόκριση έρθει το τι θα γίνει και στο πρωτάθλημα, γιατί κυνηγάμε και τις ομάδες που βρίσκονται από πάνω. Οπότε ο Ολυμπιακός με κάποιες προϋποθέσεις μπορεί να μπει και στο απευθείας στο League Phase του Champions League, εφόσον πάρει το πρωτάθλημα. Ναι, εντάξει, είναι λίγο τώρα, είναι λίγο πρώιμη αυτή η κουβέντα, γιατί απομένουν πάρα πολλά παιχνίδια ακόμα και στο League Phase. Σίγουρα, αλλά και πάλι το έχουν στο πίσω μέρος μυαλό τους οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός απ' την άλλη υποδέχεται την Ελσίνκη για την τέταρτη αγωνιστική του Conference League. Του Conference League. Χωρίς περιθώρια, αφού με η συγκομιδή του ενός βαθμού σε τρία μάτς τον έχει φέρει εκτός της πρώτης 24ης. Ωστόσο, και... υπάρχει ένας αλγόριθμος ο οποίος ασχολείται με το πού μπορεί να πλασαριστούν οι ελληνικές ομάδες. Στους 7 με 8 βαθμούς, αν πάρει ο Παναθηναϊκός, αν φτάσει. Καταρχάς, συζητάμε ότι πρέπει να πάρει το παιχνίδι με την Ελσίνκη την Πέμπτη. Αν δεν το πάρει και αυτό, ας μην κατέβει στα επόμενα παιχνίδια, τα δύο τελευταία. Αλλά... Πάντως, με το λιγότερο 7 βαθμούς από τους 9 που πρέπει να πάρει, ναι, κατατάσσεται ήδη κοντά στην 18η με 20η θέση. Και θα μπορεί να είναι στο play-off, στα δύο knockout match. Με... Κάτι που σημαίνει ότι ενδεχομένως, αν πάει έτσι, ίσως τύχει ξανά στην Τζουρνγκάρντεν. Μπορεί, εντάξει, ναι, τώρα αυτό είναι... Αυτό είναι, είναι πρόεδρο και αυτό που λέμε. Είναι λίγο... Απ' την άλλη, ο ΠΑΟΚ, ναι μεν, χάρηκαν όλοι για την νίκη στην Τρίπολη, απ' την άλλη όμως υπάρχει αυτή η δυσπιστία, γιατί τις τελευταίες αγωνιστικές δεν έχει πάει καλά ο ΠΑΟΚ και φαίνεται αυτό. Και είναι και η άμυνα του ΠΑΟΚ είναι κάπως ευάλωτη, δέχεται γκολ σε 7 σερή παιχνίδια όλων των διοργανώσεων. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος θα αντιμετωπίσει στη Λετωνία την Football Riga. Και αυτός θέλει. Αυτό στην Πέμπτη, και ο ΠΑΟΚ με ένα βαθμό σε 4 μάτς είναι και γι' αυτόν είναι το, αν όχι το τελευταίο χαρτί, είναι... Έχει ακόμα βέβαια, έχει 4 αγωνιστικές για το συγκεκριμένο. Είναι σαν να βρίσκεται στο 19 και να πρέπει να τραβήξει 2 για να κάνει blackjack και να συνεχίσει. Και ενώ είπαμε νωρίτερα για τα θέματα που έχει ο ΠΑΟΚ όσον αφορά το επιθετικό κομμάτι, απορίας άξιο είναι γιατί δεν μπήσε ο Ντεσπόντοφ, ένας παίκτης ο οποίος με το που ήρθε στην ομάδα άλλαξε όλη την εικόνα πέρυσι και φέτος είναι σχεδόν αυτού του. Ναι, πάντως, πολλά παιχνίδια έρχεται ως αλλαγή. Ίσως ήταν καλό για τον ΠΑΟΚ που στην Τρίπολη σκόραρε και ίσως είναι ένα ψυχολογικό, ένα μπουστάρισμα για τον παίχτη εν ώψη της συνέχειας. Νομίζω ότι το γκολ της Σοφάρισης δεν πέτυχε ο Ντεσπόντοφ. Ο Ντεσπόντοφ, το γκολ της Σοφάρισης του, ναι, που είχε προηγηθεί με το Μακέντα ο Αστέρας. Και ο Μπάμπα έκανε το... Στο 85 έκανε το 1-2. Το 1-2. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τώρα το πρόγραμμα της Stoiximan Super League. Πάμε σιγά σιγά να δούμε και το τι γίνεται στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όπως πάντα ξεκινώντας από την Αγγλία. 12η αγωνιστική. Είχαμε Leicester Chelsea 1-2, Bournemouth Brighton 1-2, Arsenal Nottingham 3-0, Aston Villa Crystal Palace 2-2, Everton Brentford 0-0, Fulham Wolves 1-4, Manchester City Tottenham 0-4, πέμπτη συνεχόμενη ήττα για τους πολίτες. Δεν ξανάγινε. Σε όλες τις διοργανώσεις. Δεν ξανάγινε. Είναι το χειρότερο σερί, λέει, της καριέρας του Guardiola, στην καριέρα του Guardiola, και
είναι η πιο μεγάλη κρίση που περνάει στα 9 χρόνια που βρίσκεται στο τιμόνι της City. Βέβαια θα καθίσει ακόμα περισσότερο γιατί υπέγραψε ανανέωση μέχρι το 27. Ναι, πάντως ναι, είναι μια κατάσταση που και ειδικά κόντρα σε αυτή την Τότενα που είναι το ύψος του βάθους και έπαιξε χωρίς τους τρεις από τους τέσσερις βασικούς αμυντικούς της. Και με τερματοφύλακα που από το 30 είχε πάθει κάταγμα, ο Βικάριο στον Αστράγαλο, και το πήρανε χαμπάρι μετά το τέλος του αγώνα. Πάλι καλά. Ναι. Southampton Liverpool 2-3 με γκολ της καθυστέρησης να δίνει τη νίκη στους κόκκινους. Και μάλιστα να υπάρχουν κάποιες τοποθετήσεις για το αν θα παραμείνει ή όχι ο Σαλάχ. Που είπε ότι δεν έχω δεχθεί καμία πρόταση για να συνεχίσω και είμαι αυτή τη στιγμή, λέει, είμαι πιο περισσότερο έξω παρά μέσα στη συνέχεια για την Liverpool. Γκέλα για το Ρούμπεν Αμορίμ στο ντεμπούτο του απέναντι στην Ipswich. Καθώς αν και ήδη την ομάδα τον προηγείται με γκολ του Ράσφορντ, δέχτηκε τον γκολ της σοφάρισης. Και έμεινε στο 1-1. Και τέλος στο χθεσινό παιχνίδι Newcastle West Ham 0-2. Με ένα φοβερό κορεό το οποίο ουσιαστικά ήταν από την πλευρά των γηπεδούχων για τον Ίσακ, τον καλύτερο παίχτη της φετινής περίοδου των Ανθρακορίχων. Αλλά στον αγωνιστικό χώρο η ομάδα γκαντεμιάστηκε, θα λέγαμε. Πάντα τις περισσότερες φορές αυτό συμβαίνει. Όταν γίνεται κάποια γιορτή, κάπου υπάρχει ένας αποπροσανατολισμός. Κάτι γιορτάζουμε, έρχεται γκίνια μετά στον αγωνιστικό χώρο. Στη βαθμολογία η Λίβερπουλ είναι πρώτη συν 8, 31 έναντι 23 τη Manchester City. Και παίζουν το Σάββατο, την Κυριακή μάλλον, έχουμε Λίβερπουλ Manchester City. Για να δούμε τι θα γίνει. Θα είναι, αν η Λίβερπουλ κερδίσει και πάει στο συν 11, θα λέγαμε ότι από τώρα θα αρχίσει να ράβει το πρωτάθλημα στο πέτο. Chelsea, Arsenal και Brighton έχουν από 22 βαθμούς, απόσταση αναπνοής από τη City. Στους 19 είναι η Tottenham, η Nottingham και η Aston Villa. 18 βαθμούς για τη Fulham και τη Newcastle, 17 για την Brentford, 16 για τη Manchester United, 15 για Bournemouth και West Ham, 11 για Everton, 10 για Leicester, 9 για Wolves και Ipswich, 8 για Crystal Palace και τελευταία η Southampton με 4 βαθμούς. Mm-hmm. Πάμε και στη Γαλλία, η οποία βρίσκεται και αυτή στη 12η αγωνιστική. Είχαμε λοιπόν την Παρασκευή Μονακό Μπρέστ 3-2, Paris Saint-Germain Toulouse 3-0, το Σάββατο Lens Marseille 1-3, Saint-Étienne Montpellier 1-0 και Reims Lyon 1-1, την Κυριακή Lille Rennes 1-0, Nantes Havre 0-2 με τους οπαδούς των γηπεδούχων να είναι έτοιμοι να μπουκάρουν στον αγωνιστικό χώρο και να διακόπτεται το παιχνίδι. Mm-hmm. Auxerre Angers 1-0 και Nice Στρασμπούρ 2-1. Στη βαθμολογία η Πάρη είναι πρώτη με 32, 26 για τη Μονακό, 23 για τη Μαρσέη, 22 για τη Λίλ. Από εκεί και κάτω έχουμε τη Νις με 20, Λιόν και ο Σέρ με 19, 18 η Ρέμς, 17 η Λανς, 15 η Τουλούς, 13 Στρασμπούρ και Μπρέστ, αλλά και σε τέτοια, η οποία έχει ανέβει τις τελευταίες αγωνιστικές, 12 η Χαύρη, 11 η Ρεν, 10 η Νάντ και η Αρζέ και τελευταία η Μονπελιέ με 7 βαθμούς. Mm-hmm. Στην Bundesliga έχουμε την 10η αγωνιστική. Bayern Augsburg 3-0 από το μάτς της Παρασκευής. Πεντούς Βαβαρούς να συνεχίζουν αυτό το σερί που έχουν τις τελευταίες εβδομάδες. Leverkusen Heidenheim 5-2 στο σκορ της αγωνιστικής. Στουτγκάρδη Μπόχουμ 2-0, Ντόρτμουντ Φράιμπουργκ 4-0, Χόφενχάιμ Λιψία 4-3, Βολφσμπουργκ Ουνιόν 1-0, Άιντραχτ Βέρντερ επίσης 1-0, Χόστελ Κιέλ Μάιντς 0-3 και Γκλάντμπαχ Σεν Πάουλι 2-0. Η Μπάγκερν είναι πρώτη με 29 βαθμούς, ακολουθεί η Άιντραχτ με 23, Λιψία 21, 20 για τη Λεβερκούζεν, 19 για την Ντόρτμουντ, 17 για Gladbach και Freiburg, 16 για τη Mainz και τη Stuttgart, αλλά και την Union, 15 μοιράζονται η Wolfsburg και η Werder, 12 βαθμούς για Hoffenheim και Augsburg, 10 για Heidenheim, 8 για St. Pauli, 5 για τη Holstein Kiel και τελευταία η Bochum με 2 βαθμούς. Mm-hmm.
Πάμε και στην Πριμέρα, στην Ισπανία, όπου είχαμε την 14η αγωνιστική. Την Παρασκευή, Χετάφε Βαγιαδολίδ 2-0. Το Σάββατο, Βαλένθια Μπέτις 4-2. Με την Βαλένθια στην επιστροφή στη δράση μετά τις αναβολές των δύο αγώνων της λόγω των πλημμυρών, των φωνικών πλημμυρών που είχαν πλήξει την περιοχή και συν τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, είχε σχεδόν ένα μήνα να παίξει μπάλα και στην επιστροφή στη δράση επικράτησε με 4-2 της Μπέτις και είναι και η πρώτη της νίκη. Είναι η δεύτερη της νίκη μάλλον στη σεζόν. Ατλέτικο Μαδρίτης Αλαβές 2-1. Λας Πάλμας Μαγιόρκα 2-3, Χιρόνα Εσπανιόλ 4-1, Θέλτα Μπαρτσελώνα 2-2, με την Μπαρτσελώνα προηγείται 2-0 στο 82, και χωρίς το ως το 82, ως το 82, να μένουμε 10 παίχτες στο 82 και να δέχεται 2 γκολ στο 84 και στο 86 και να υποχρεώνεται σε ισοπαλία 2-2, δεύτερη σερή απώλεια για την Μπαρτσελώνα. Την Κυριακή, ο Σασούνα Βιγιαρεάλ 2-2, Σεβίλη Βαγιεκάνο 1-0, Μπιλμπάο Σοσιεδάδ 1-0 στο ντέρμπι των Βάσκων με δραματική εξέλιξη στο τέλος και Λεγκανές Ρεάλ Μαδρίτης 0-3. Με τη Ρεάλ να εκμεταλλεύεται την κέλα της Μπαρτσελώνα. Αλλά να χάνει τον Βινίσιους για τρεις εβδομάδες. Έβδομος παίχτης που ναι, μένει έξω. Ο Βινίσιους ο ίδιος με ανάρτησή του τα έβαλε με το καλεντάρι των συνεχόμενων αγώνων που μην ξεχνάμε ότι ειδικά οι Λατινοαμερικάνοι στις διακοπές για τις εθνικές ομάδες πηγαίνουν ταξίδια, επιστρέφουν στη Λατινική Αμερική για τους αγώνες των προκριματικών του Μουντιάλ. Ταξίδι να πας, ταξίδι να έρθεις, είναι όσο να είναι ο οργανισμός επηρεάζεται, καταπονείται και ο Βινίσιος στην επιστροφή στην Ευρώπη για το παιχνίδι με τη Λεγκανές υπέστη μυϊκό τραυματισμό, θα χάσει τρεις εβδομάδες και είναι ένας ακόμα παίκτης της Ρεάλ που τραυματίζεται. Είπαμε λοιπόν ότι η Ρεάλ εκμεταλλεύτηκε την κέλα της Μπαρτσελώνα και μείωσε στους 4 βαθμούς τη διαφορά και με παιχνίδι λιγότερο η Ρεάλ, αυτό με τη Βιγιαρεάλ. Είναι στους 34 λοιπόν η Μπαρτσελώνα, 30 η Ρεάλ, 29 η Ατλέτικο η οποία ανεβαίνει μετά 3 σερινίκες και καλύπτει και αυτή χαμένο έδαφος από την κορυφή, είναι 29, τέταρτη θέση για τη Βιγιαρεάλ 25, στην πέμπτη θέση η Μπιλμπάο με 23, έκτη η έκπληξη της σεζόν η Οσασούνα στους 22, Χιρόνα Μαγιόρκα στους 21, η Μπέτις στους 20, Σοσιεδάδ και Θέλτα μαζί με τη Σεβίλη στους 18, στη 13η θέση η Ράγιο Βαγιεκάνο με 16 πόντους, Λεγανές με 14, Χετάφε Αλαβές στους 13, και η Λας Πάλμας στους 12 και στις τρεις τελευταίες θέσεις. Η Βαλένθια με 10 και με 2 παιχνίδια λιγότερα όμως. Η Εσπανιόλ με 10 επίσης και η Βαγιαδολίδη στους 9 βαθμούς. Και πάμε και στο καμπιονάτο. Ναι, και κλείνουμε την αναφορά στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, στα top 5 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με το καμπιονάτο, όπου υπάρχει τρελό μποτιλιάρισμα στην κορυφή, όπου έχουμε μία πρωτοπόρο, την Νάπολη με 29 και 4 ομάδες στον ένα βαθμό πίσω της με 28. Το Σάββατο Βερόνα Ίντερ 0-5 με τα 5 γκολ της Ίντερ να μπαίνουν όλα στο πρώτο ημίχρονο. Μίλαν Γιουβέντους 0-0 σε ένα παιχνίδι άθλιο, να μην συμβαίνει τίποτα σε 90 λεπτά, τίποτα, ούτε ένα σουτ, ούτε μια ευκαιρία, σαν να έβλεπες παιχνίδι τρίτου τοπικού. Δεν είδα, Χρήστο, έναν παίχτη να μπορέσει να τριπλάρει τον αντίπαλό του σε 90 λεπτά. Μία σωστή πάσα, τίποτα. Ήταν το χειρότερο παιχνίδι που έχω δει στη ζωή μου, ήταν αυτό το Μίλαν Γιουβέντους. Και δικαιωματικά έμεινε στο 0-0. Πάρμα Αταλάντα 1-3, 7η σερή νίκη για την Αταλάντα που πηγαίνει από επιτυχία σε επιτυχία. Την Κυριακή, Τζένοα Κάλιαρη 2-2, στην πρεμιέρα του Πατρίκ Βιεϊρά στον πάγκο της Τζένοα, με την Κάλιαρη να ισοβαρεί στα τελευταία λεπτά. Κόμο Φιωρεντίνα 0-2 και για τη Φιωρεντίνα 7η διαδοχική νίκη. Και την Κυριακή υπάρχει το Φιωρεντίνα Ίντερ στη Φλωρεντία που θα κρίνει πολλά. Αν δεν κάνω λάθος, και στο μάτσο Φιωρεντίνα πρέπει να σκοράρει ο Καν. Πάλι. Ο Μόιζε Κεν, ναι, και γι' αυτό είναι τέταρτο σερή γκολ. Τωρίνο Μόντσα είπαμε 1-1. Νάπολη Ρώμα 1-0.
με τη Ρώμα να εμφανίζεται και πάλι άφλια στην πρεμιέρα του Κλάουντιο Ρανιέρι στον πάγκο της, στην τρίτη πρεμιέρα φέτος για προπονητή στη Ρώμα, που πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Λάτσιο Μπολόνια 3-0, και για τη Λάτσιο πέμπτη σερή νίκη, είναι και αυτή στο γκρουπ των ομάδων που είναι πίσω από την Νάπολη. Έμπολη Ουντινέζε 1-1 και Βενέτσια Λέτσε 0-1. Βαθμολογία, όπως είπαμε, Νάπολη 29, 4 ομάδες 28, Αταλάντα, Ίντερ, Φιωρεντίνα και Λάτσιο, Μποτιλιάρης Μαγαλονικό. Η Γιουβέντους είναι έκτη και είναι και μοναδική αίτη η Γιουβέντους, αλλά με τις πολλές οπαλίες έχει μείνει πίσω, είναι στους 25. Σε κακή κατάσταση Μίλαν είναι στους 19, στην 7η θέση, και από εκεί και κάτω Μπολόνια 18, Ουντινέζε 17, Έμπολη 16, η Τωρίνος 15, 12η η Ρώμα στους 13, πάρα πολύ πίσω. Πάρμα, Βερόνα και Λέτσε είναι στους 12, Τζένοα, Κάλιαρι στους 11 και στις τρεις τελευταίες θέσεις Κόμο με 10, Μόντσα με 9 και Βενέτσια στους 8. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε εμείς ένα μικρό διάλειμμα. Mm-hmm.